και με άλλους. Οπότε δίνεται πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε όλα αυτά. Όλα αυτά τα θέματα σε σχέση με τις θέσεις εργασίας και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το έργο, πέρα από το ότι θα είναι ανταγωνιστικές πλέον και οι τιμές σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, μπορούμε να τη συζητήσουμε, αν θέλετε, με τον κύριο Μπίλια, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, γιατί είναι τόσο σημαντικό από πλευράς θέσεων εργασίας πλέον αυτό το έργο, κύριε Μπίλια. Ναι, καλημέρα. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ύφεσης που έχουμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της ανεργίας. Ιδιαίτερα στον κλάδο των μηχανικών, αυτή έχει αποτυπωθεί και είναι πάρα πολύ υψηλή. Χιλιάδες συνάδελφοι καθημερινά, κάθε χρόνο φεύγουν από την Ελλάδα και προσπαθούν να βρουν σε άλλες χώρες εργασία. Το συγκεκριμένο έργο, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσει θέσεις εργασίας τόσο σε μηχανικούς όσο και σε εργατοτεχνικό προσωπικό. Υπολογίζεται ότι περίπου 8.000 θα είναι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πει βέβαια ότι αυτό θα δημιουργήσει ανταγωνισμό. Θα πέσουν και οι τιμές από ό,τι εκτιμάται στο φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά στο σημερινό πρόγραμμα, σίγουρα θα τα δείτε και στην συνέχεια. Περίπου στις 12.30 θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι ξένοι. Ναι, σε παρακαλώ. Αυτό που περιέγραφες, υπάρχει και μια παράμετρος, μια διάσταση ότι η ολοκλήρωση του αγωγού θα δώσει τη δυνατότητα να δεσμευθούν και ποσότητες αερίου εδώ, για τη δική μας χρήση, για τη δημόσια επιχείρηση αερίου. Μήπως γνωρίζει ο κύριος Μπίλιας να μας πει, είναι οι ποσότητες που θα δεσμευτούν και ίσως οδηγήσουν και σε κάποιες μειώσεις τιμών στο μέλλον, αν το γνωρίζει. Γνωρίζετε, κύριε Μπίλια, αν με την εισαγωγή του αερίου από το Αζερβαϊτζάν πλέον θα δεσμευτούν ποσότητες αερίου οι οποίες θα ρίξουν τις τιμές και σε ό,τι αφορά στην χρήση εδώ στην Ελλάδα? Όχι, νομίζω ότι είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου. Κάποιες μικρές ποσότητες θα δεσμευτούν. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση στην πλευρά της κυβέρνησης για να αυξηθούν αυτές οι ποσότητες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η χώρα μας γίνεται κόμβος ενεργειακός θα βοηθήσει και την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε εδώ και καθηγητή να μας τα αναλύσει σήμερα στην παρέα μας.